Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ξέρετε ότι κάποιες εκπομπές προσπαθούν να το παίξουν λίγο ανώτερες από τις άλλες. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες εκπομπές οι οποίες λένε «Δεν θέλω να γίνω Σιάλια Αλιαροπούλου, θέλω να έχω ένα επίπεδο, δεν μου αρέσει, κατηνιές κτλ». Εμείς όμως δεν είμαστε μια τέτοια εκπομπή. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το Τίνος είσαι εσύ, ασχολούμαστε με τους ανθρώπους. Και οι άνθρωποι είναι το σημαντικότερο όλων. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα κάνουμε τη κατηνιά επάγγελμα και βρίσκουμε τον κύριο Μπάμπη Τσομπόνη. Ο Μπάμπη Τσομπόνης είναι ο άνθρωπος που είχε αναφερθεί από την κυρία Ραμόνα Μπούρση ότι είναι στο OnlyFans. Κύριε Τσομπόνη, καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας λοιπόν απόψε εδώ πέρα τον έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αναφερθεί σαν τα προηγούμενα επεισόδια. Λέγαμε ότι θέλουμε να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο και να είμαστε σε Αλιαροπούλου, αλλά δυστυχώς ο κόσμος, η πλέμπα, εσείς δηλαδή, η πλέμπα, θέλετε να ακούσετε τι είναι, τι έγινε με τον Μπάμπη που τάχε με την Μπαργούμαν και που τάχε με τον Πεσκέση. Νάτος, ο Μπάμπης ο φορτηγατζής. Ναι, εγώ είμαι ο Μπάμπης ο φορτηγατζής. Τι έγινε, άμα δεν είχα φορτηγά που θα είχατε εδώ πέρα βιβλία και τέτοια, δεν τα φέρα τα φορτηγά ή τα τρομπόνια αυτά εδώ πέρα. Δεν τρέπεσαι, ρε, μα που λε φωτογραφίζει τα ποδάρια σου να πούμε και βγάζει λεφτά, εδώ δουλεύουμε να μην σα πει για τίμια κάθε μέρα. Ένας ήθελε τα νύχια, ναι, ήθελε νύχια λέει. Θα σε λέω γερακόποδο μου λέει. 90 ευρώ του λέω, πάρτα μου λέει. Μαλάκας είμαι εγώ να μην αφήσω πόδια γεράκι. Έχω OnlyFans, έχω. Να τα πιάσουμε ένα. Το όνομά σας είναι? Είναι Χαράλαμπος Μπάμπης Τσομπόνης. Και κατάγεστε από πού? Από την Αρκαδία, από το Βαλτισίδη, κοντά στην Τρίπολη είναι. Δηλαδή είναι κάνα 50 χιλιόμετρα από εκεί και βγαίνει Εθνική και πας Πάρμα. Θες να πας Πάρμα, δεν μπαίνει Αθήνα, Θεό, Τρίπολη, τίποτα δεν λεπτά. Το κάνω τον κοινό δρόμο Αστέρι Αλφάδη. Πηγαίνει κάτω κατευθείαν. Ακόμα και με το φορτηγό σε 2,5 ώρες με το κατούριμα βέβαια και έναν ύπνο, ας πούμε, μια ώρα είναι και έναν αυνανισμό, ας πούμε. Γιατί... Και εγώ τα πετάω κάτω. Ένα λεπτό. Ναι, ένα λεπτό. Δεν κάνω πάρα πολύ ένα λεπτό. Και τα πετάω. Λοιπόν, εγώ θα σου πω. Μπάμπη μου. Ένα λεπτό. Χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή. Καταρχήν μου είχε έρθει, είμαστε λίγο ασορτίο. Είμαστε του Ζελένσκι εκεί πέρα. Σωστό. Στρατηγία, α πούμε. Μπάμπη μου, είχε έρθει εδώ πέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μια κοπέλα με την οποία είχατε μια σχέση παλιότερα. Καλά το λέω. Είχα με τη Ραμόνα, εγώ είχα μια σχέση. Μπράβο. Η οποία μετά βγήκε οικονομική σχέση αυτή. Μπράβο. Επειδή λέει η Ραμόνα ότι είχατε μια σχέση. Ναι. Η οποία όμως κατέληξε λίγο σε μια κατάσταση λίγο εκμετάλλευση. Με εκμεταλλεύτηκε. Ότι τράβαγε τις φωτογραφίες από τα ποδάρια σου, ας πούμε, και ξανά βάζει OnlyFans και κόνομα για αυτή, ας πούμε. Είχε βάλει μπροστά. Είχε βάλει μπροστά και κόνομα για αυτή. Δηλαδή με τα πόδια τα δικά μου 47 νούμερο, κόνομα για αυτή που φοράει 49. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, είναι ψηλή κοπέλα. Ό,τι θέλω. Δεν μπορεί να καταλάβει τι κόλμα κάνει κάτω. Α, καλά, εντάξει. Α, καλά. Είσαι ο δεύτερος που μας το λέει. Ξέρεις τι μου κάνει μια φορά. Τι. Λέω, θέλω τα πόδια σου από τα φέσει εδώ. Μπάρε μέσα το σεξ. Παιδί μου, πάρε σου περίεργα πράγματα. Με λίγο καλό μαλλιάζει εγώ. Έκοβε ξύλα ένας και με κοίταγε κι αυτός, με έβλεπε κι αυτός. Άρα εσύ ρε παιδί με τη Ραμόνα, επειδή σε αυτό το τραπέζι την προηγούμενη επεισόδια το έχω δει. Συγγνώμη κιόλας, αλλά σε άλλο κόμμα ο Ραμόνας, τι του κάνει. Δεν με ενδιαφέρει, αν την πάρει αυτό στην άρτα πάνω. Εγώ θα σου πω τι θα κάνω. Εμένα μου αρέσει. Την άλλη φορά κύριο, θα βάλει τα πόδια εδώ. Όχι, πάρε. Μ' αρέσει, παιδί μου, το πόδι εδώ λίγο να μου το φέρει. Λίγο έτσι όπως πάρε το φέρει, μου τραβάει μια και έμεινε ανέστο. Μάφησε τον τόπο κάτω. Τίποτα. Όχι, ρε παιδί μου, πήγα στο νοσοκομείο και δεν είχα και ασφάλεια. Νομίζω ότι γούσταρε. 200 ευρώ αξονικέ εκεί πέρα στο κεφάλι. 17 μέρε δεν μπορούσα να πλέψω εκεί πέρα με την μαλακισμένη, α πούμε. Μου είχε κλωτσιά, ρε. Τον κουπόρε, μάφησε κάτω τον τόπο, ρε, σου λέω. Περίμενε. Ένα-ένα. Άρα εσύ με τη Ραμόνα αυτή τη στιγμή. Η Ραμόνα μου είχε πει ότι δουλεύει φορτηγό καταρχήν. Δουλεύει ακόμα φορτηγό. Τώρα δεν δουλεύω φορτηγό, 4 χρόνια δούλευα. Τέσσερα χρόνια δούλευα μέχρι που με κάναν απαγωγή, με πήγαν στο Βελιγράδι. Με πήρανε το φορτηγό, όλοι με πήρανε. Περίμενε. Ναι. Εσύ δούλευες μεγάλα δρομολόγια, Ευρώπη. Ναι, Ευρώπη. Εύκολη δουλειά ή δύσκολη? Δύσκολη δουλειά. Μα να ακούνε τα παιδιά, μην τολμήσουν. Είχε δύσκολη δουλειά, βάραγα καθοδόλμετα. Τι έκανες? Ναι, εγώ, ρε παιδί μου, πώς είναι ο Φιούρε εκείνος εκεί, ο UFC, εκείνος που βαράει πριν παίξει. Εγώ, ωραία. Ας πούμε, στο φορτηγό πάνω
Εντάξει, δεν μ' αρέσει να πίνω καφέ. Δεν μ' αρέσει να πίνω καφέ. Με ενοχλεί, με πειράζει τα νεύρα. Μιλάω γρήγορα, κατάπαυστα. Και βαράω τρεις. Εγώ τώρα έχω βαρέσει πέντε από το άγχος. Μιλάω εδώ. Ναι, ναι, στο δρόμο εδώ. Back to back. Back to back. Άμα δεν είναι back to back, να λιποθυμίσει αυτό δεν, δεν έχει καμία σημασία. Και πώς το βρίσκει αυτό, είναι ένα Steve Spanin από εδώ. Αυτό, σαν Steve Spanin. Το τελευταίο είναι έτσι. Είναι έτσι, φετεξάτο. Το φετεξάτο. Κάνω ένα. Και φεύγει κάτω. Και εσύ ηρεμία. Αυτό με χαλαρώνει. Με ηρεμία. Το είναι επειδή εδώ πέρα εμεί θέλουμε να ακούμε και από ανθρώπου τι συμβουλέ για τη ζωή, α πούμε. Δηλαδή να τον μπεγκλερίζει όλη μέρα, α πούμε. Στην ψυχική υγεία, α πούμε. Όλα τα προβλήματα δεν τα μπορεί κανεί να πάει με τον έπαιζε ο κόσμο. Δεν τον παίζουνε. Δεν τον παίζουνε. Για τον παίζει ο κόσμο, δεν τον παίζει. Άμα βάλει, έχει όρεξη να κάνει τώρα εκεί πέρα. Έχει νεύρα. Είμαι εγώ τώρα. Είμαι στη δουλειά και εσύ είσαι ο εργοδότη, α πούμε. Ωραία. Πε ότι εγώ δεν τα πάω καλά. Ναι. Έρχεσαι και μου λες κάτι. Κύριε Τσομπόνι, ελάτε παρακαλώ στο HR να μιλήσουμε. Πού να έρθω? Στο HR, κύριε Τσομπόνι. Υπάρχουν παράπονα για το επίπεδο σας. Τι έκανα? Δεν τρέπεσε λιγάκι μέχρι εδώ πέρα με 700 ευρώ και μου έχετε χαμίσει τη ζωή και την ψυχολογία και μου μιλάτε αγγλικά ενώ εγώ έχω το lower όλη μέρα? Είναι δυνατόν? Ξαναμίλαμε τώρα. Κύριε Τσομπόνι, ελάτε στο HR αυτή τη στιγμή αμέσως. Βεβαίως, ό,τι θέλετε είμαι εδώ. Μάλιστα. Αν έπραξα λάθος, ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα. Αλλά δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να διορθωθούμε. Okay. Εγώ αυτό να πω στον κόσμο να κάνει έξω τον εαυτό του. Αν δεν βρίσκει σύντροφο, σύντροφο, άλλοι πάνε με ψυγεία, άλλοι πάνε με το τάβλι, άλλοι πάνε με κούπε εδώ, νόμιμπετ, άλλοι πάνε με το τρομπό και αυτό. Όποιο θέλει, βαράσκει μία και τελειώνει η υπόθεση. Ούτε γνωρίζει κανένα, ούτε αβγαίνει ραντεβού, χαλά λεφτά, α πούμε. Γιατί εγώ είμαι άτυχο στα ραντεβού. Μάλιστα. Εγώ γιατί κατέληξα να τον παίζω αρημανίω. Ήθελα εγώ τώρα 47 χρονών, τα βάφω, ντουκόχρωμα τα πέρα. Ήθελα εγώ 47 χρονών να φαράω μαλακίε τώρα. Ναι. Και να κάνετε τέτοιο παιδί και σταμάτα, βρει μια γυναίκα. Αυτό ξεκίνησε επειδή απογοητεύτηκα τη ζωή μου. Μάλιστα. Απογοητεύτηκα και όλα ξεκίνησα από μικρή ηλικία. Όλα ξεκίνησαν από πάρα πολύ μικρή ηλικία όταν με έχεσαι η θεία μου για τη γόνη. Δεν το περίμενα. Εκεί ξεκίνησε η ατυχία μου. Με έχεις ιδέα με την γόνη, πάτε τον κόρφα. Με έκανε χάλια από εδώ, από μια πλευριά. Δεν το ήθελε, με έχεις. Δεν το ήθελε. Συνέβη στο, στο χωριό πάνω. Είχαμε πάει με τα παιδιά, βρούμε φούρκες για σφεντόνες. Φουρκάκια για. Ναι. Σφεντόνα εκεί, σφεντόνα κι εγώ. Εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν. Και είχαμε πάει κάτι πουρνάρια κάτω, ψάχναμε σφεντόνες. Είχαμε πάει κάτι πριονάκι, κάτι από το σχέδιο. Και να βρούμε σφεντόνα, να χαλάσουμε το περιβάλλον για να ικανοποιήσουμε για λίγο, ας πούμε, τον εαυτό μας. Και βλέπω ξαφνικά ένα φως, γιατί είχε σκοτεινά μέρη εκεί. Και η δροσιά, αυτό λένε, έχει δροσιά. Δεν το βλέπω ήλιος, είχε πυκνά όλα. Και βλέπω ένα φως, κοιτάω ένα φεγγαρόφως. Ανέτειλε. Ναι, λέω τι έγινε. Τι ήλιος είναι αυτός. Τι ήλιος είναι αυτός τώρα εδώ πέρα. Κοιτάω, τι ήταν ήλιος, είναι η θεία μου, άσπρη, πολύ η θεία αντιγόνη και κατεβάζει το. Βλέπω ακόμα, τράζω. Κοιτάω, ήλιος. Η θεία με την γόνη είχε βγάλει το βρακί επειδή είχαν κόσμο βαφτίζα το παιδί πάνω, το Γρηγοράκι. Και είχαν, όταν βαφτίζουν στο χωριό, πάνε 27 άτομα από άλλα χωριά, τέτοια κοιμούνται όλοι μαζί, ανομαλίες, τέτοια δεν ξέρω τι γίνεται. Και όπως κατεβάζει μια βράκα τέτοια. Γιατί είχε σκέψει ότι η θεία Αντιγόνη είχε μια βράκα περίπου. Εκάτω δεν με το μέρε για το πάνω τη θεία Αντιγόνη. Ρε Τσομπόνι. Βλέπω ένα φως. Λέω τι κάνω τώρα. Άμα φωνάξω θεία Αντιγόνη, μπορεί να μου πούνε ότι είμαι ανώνα. Εγώ ότι έχω πάει από κάτω και θα πεθάνανε. Ούτε μπορούσα να βαρέσω γιατί είχα άλλα τρία παιδιά μαζί και με του δύο τον παίζαμε μαζί. Το τρίτο δεν τον ξέραμε. Και έφυγε ξαφνικά βγάζω τα μπάλα περδόνια και να βλέπει ο άλλο τι θα γίνει. Και κοινάει η θεία Αντιγόνη, έβγαζε, δεν σταμάτησε καθόλου. Πάνω μου. Γιατί ήταν ένα μικρό πέρασμα και ήταν μια πουριά, ένα τέτοιο. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Δημοσιά βγαίνει μετά, βγαίνει δημοσιά και πάει. Ναι, αλλά πριν τη δημοσιά που κάτω στο μονοπατάκι αυτό, είχε έρθει η θεία Αντιγόνη, επειδή δεν είχε που να πάει και βαράει ένα χέσιμο καλό και με έκανε χάλια. Εκεί ξεκίνησε. Σαν περιστέρι. Τι περιστέρι, σαν τον Νάσγκουλ. Από τον Νάσγκουλ. Έβγαζε και φωνές. Έκανε ωραία. Αυτό είναι. Και τα έφαγες όλα. Τα έφαγα όλα εδώ και εδώ πίσω κάτω. Τα έφαγα όλα. Και από εκεί θεωρείς ότι είναι. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Μεγάλη ατυχία μετά. Πάρα κάνω σκονάκι. Εκεί ήμουν δευτά γυμνάσιο. Πάρα κάνω σκονάκι στο σχολείο. Μου λένε λάθος σχολείο. Γιατί πήραμε ρετσίνες από παιδιά, α πούμε. Είμαστε μεθυσμένα από παιδιά. Άρα σε έχει πάει τη σερία από τότε. Από τότε που με έχει η θεία μου Αντιγόνη, όλα πήγανε στραβά, όλα πήγανε λάθος. Εσύ γενικά λέει, θεωρείς, παιδί μου, ότι τώρα που λένε που τελειώνει η χρονιά και όλοι κοιτάμε πίσω πώς πήγε το 22, και η αισιοδοξία που λέμε να ξεκινήσει για σεζόν. Ποια?
Μέσα στο διάλογο, ρε, και εσύ και η αισιοδοξία σα. Κάτω τα Χριστούγεννα και να πεθάνουν όλοι. 31 Δεκάτου να πεθάνει όλη η ανθρωπότητα. Ξεκόλα, τι. Να μην μείνει κανένα. Ρε άνθρωπε, είμαστε όλοι, όλο ο κόσμο σε εξουγεννιάτικο κλίμα. Εορταστικό κλίμα. Δεν υπάρχει κανένα εορταστικό κλίμα. 8 Γενάρη είναι όλοι άφραγοι. Εγώ δουλεύω σε ένα παιχνιδάδικο τώρα. Με έχει ρίξει ζωή και δουλεύω σε ένα παιχνιδάδικο τώρα. Και έρχονται όλα γυσμένα όλα αυτά τα βλαμμένα αυτά και με τα παιδιά του. Έρχονται όλα με τα παιδιά του. Και όλη την ώρα τα παιδιά, δηλαδή, ένα τη προάλλη κατάπιε ένα λαφάκι, κατάπιε το Ρούντολφ. Το βαράγαμε μπουλιέ στο παιδί να φτύσει το Ρούντολφ. Εγώ θυμάμαι παλιά που δούλευα σε ένα μαγαζί τέτοιο, περχόντουσαν και μου λέγανε πρότεινε μου ένα δώρο για το ανιψιό μου. Ναι, τι λέω εγώ για το ανιψιό σου. Ξέρω εγώ ποιο εσύ, ποιο το ανιψιό σου. Δώσε του 200 ευρώ. Δώσε 200 ευρώ. Δώσε 200 ευρώ. Καλά, δεν λέω. Δώσε 200 ευρώ. Καλά, 200 ευρώ. Ποιο ξέρει γιατί 200 ευρώ. Με ρώτησε, με ρώτησε. Τι... Ένα κατόμπαλο. Ένα κατόμπαλο. Ένα 50 ευρώ, ένα 50. Για βαφτισιμιό, πες να δώσει 100 στάρικο. Γιατί, επειδή του βάλεις λάδι. Α, δεν είναι βαφτισιμιό. Δώσε ένα άνθρωπο να κάνουμε ένα δώρο σε ένα παιδί. Δεν κάνει κανένα δώρο σε ένα παιδί, το καταστρέψει. Playmobil λέει, Playmobil, πάρτι λέει το Playmobil. Εμείς είχαμε ένα Playmobil και του βγάζαμε την καράβλα. Αυτό. Και μετά το κόβαμε στη μέση. Και μετά το δίναμε στο σκύλο. Και το διάλαβα εκεί πέρα. Δεν σε έχει πάει, ρε Μπάμπι, δεν με έχει πάει. Δεν με έχει πάει. Δεν με έχει πάει. Ήταν η χρονιά φέτος στραβή ή θεωρεί ότι έτσι ήταν, πάει. Ήταν στραβή και αυτή η χρονιά και οι προηγούμενες 12. Έχουν πάει χάλια. Και, για το 23 δεν είσαι πολύ αισιόδοξο. Να πάρει το διάλογο όλοι το 23, εύχομαι. Να μην κανένα. Ρε Μπάμπι, δεν θέλω, ρε φίλε. Είναι 16 θες να γίνει. Ξεκινάμε την εβδομάδα των γιορτών, α πούμε. Καταλαβαίνω ότι δουλεύει σε ένα. Λάθος. Σε ένα αντικείμενο εργασιακό το οποίο είναι λίγο πιπακόλογο. Μα τι κάθομαι. Α, Γιάννη. Νύχτα σε προσμένη με καλά χρήση με τα σάλε. Πέσει στα ακουστικά, στα μεγάφωνα. Ναι, 8 ώρες. Ο μέσα με ραντεφορέ. Λα 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 λα. 8 ώρες τώρα η μαρά εκάρι. Λα 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 λα. Ή γίνανε όλοι και κάνουν όλοι. Μ' αρέσει το επίπεδο, μ' αρέσει αυτή η μουσική. Φρανκ στην Άρτα, μ' αρέσει αυτό στην Άρτα. Φρανκ στην Άρτα, πώς το λένε. Νιου Γιόρκ, Νιου Γιόρκ. Κι άλλος λέμε Νέα Ιωνία, άντε γάζει Νιου Γιόρκ και Νιου Γιόρκ. Και μπαίνει μέσα και ακούει ακυβέρνητο καράβι τέρμα. Α το διάλειμμα, πιο κοροϊδεύει. Μα κοροϊδεύουν τότε το παίζει ποιότητα. Τι λέτε στην Όλετ, πού είσαι, στον Καναδά είσαι, στον Τάριο είσαι, στον Τάριο είσαι, στην Αιωνία είσαι. Στην αιωνία είσαι. Στο παιχνιδάδικο μέσα. Το βαρά μιλά τώρα. Με όλη την ώρα εγώ κάθομαι και ακούω τι μαλακίε όλη την ώρα. Τώρα φύγω. Εγώ βάζω αφήνει μπελά. Τέρμα. Τέρμα. Μια φορά πήγα μέσα και το βαρά καρδιοπάθη. Έπεσε στα πιτσερίκια μέσα και Χριστούγεννα. Πε τα Χριστούγεννα βαρά καρδιοπάθη. Τέρμα. Τι κάναν όλοι τι έγινε. Ποια εκτέλεση είναι αυτή του μπουμπλέ. Ποιο μπουμπλέ. Του μπουμπλέ μπουμπλέ. Θα σου πω εγώ τώρα. Πόσε φορέ ορκιστήκα να φύγω να σε αφήσω. Ναι. Πόσε φορέ ορκιστήκα. Το δύσκολο είναι εδώ. Να μην μιλήσω. Μα η φτωχή μου η καρδιά θέλει συνέχεια να πονά. Και κούραγα το δέντρο. Καρδιοπάθειες. Από τις πολλές συμπάθειες. Οι πελάτες γενικά δεν πολύ επικοινωνούν. Τι είπε. Πέφτει το story. Πέφτει. Το πλάτι που κλείνεις. Ναι. Και χώρι να έρθει το κεφάλι μέσα. Κλείνεται. Όχι. Θα το κλείνει. Και θα βουτήξουμε το κεφάλι πάνω να δούμε αν θα λιποθυμήσουμε. Ναι. Κάνουμε ένα τεστ. Είμαστε κασκαντέρ του Τζακ Νόρις. Το διάλογο ρε μπαλάκα, κλείνουμε. Και α πω, ξέρει τον έκανα αρχίδι. Ξέρει τι έκανα τον αρχίδι. Κλείνουμε. Όχι, λέω μπείτε. Μπείτε και τον έκλεισα μέσα. Και αυτό και την οικογένειά του και τα παιδιά. 27 Δεκέμβρη. Το έχω πάθει αυτό που λες. Καλά να πάθει κι εσύ. Το έχω πάθει αυτό που λες. Δούλευα και εγώ σε κατάστημα τέτοιο. Σε χριστουγεννιάτικο, σε πολυκατάστημα. Πιεθυντάδικο. Έχει δει ποτέ ευτυχισμένο άνθρωπο να χαμογελάει πάλι εκεί μέσα. Σοβαρά. Ποτέ. Ήταν αυτό που εντωμεταξύ 9 παρατέταρτο το βράδυ κλείνει τη μουσική. Μπράβο. Και λες θα το πιάσει το υπονοούμενο άλλο. Ότι φεύγουμε. Ότι κλείνει και τα φώτα, ναι. Θα το πιάσει το υπονοούμενο άλλο. Κλείνει και ζήτα. Κλείνει και τα στόρια, θα το πιάσει το υπονοούμενο. Αν δεν τα πιάσει αυτά τα υπονοούμενα, να κάτσει μια εβδομάδα εκεί. Γιατί ειδικά είναι πολύ ωραίο να γίνει αυτό 23 Δεκέμβρη που είναι άδεια μετά. Να είναι 24-25 να τον βρουν εκεί μέσα του μπαρου. Για πες μου λίγο όταν ήσουν στο φορτηγό, τι σου μάθε ρε παιδί μου από τη ζωή αυτή η δουλειά. Αυτή, μια δουλειά μοναχική. Αυτή η ζωή με το φορτηγό μου μάθε ότι αν δεν κάνεις business με το φορτηγό, άλλες θα πεθάνεις στην πείνα. Και το όλη νυμφάτης πώς έχει πάει, κόβει χρήμα γενικά ρε παιδί μου, είσαι ικανοποιημένος. Ξέρω ότι σε βάλει ραμόνα στην αρχή, αλλά... Το έχει κρατήσει. Το έχω κρατήσει το όλη φάλσο τσόμπο 13, γιατί δικό μας φέτος το πρωτάθλημα. Ό,τι και να λέει Ραμόνα, πρέπει να το πάρουν αυτοί. Α, είσαι τσόμπο 13. Τσόμπο 13. Έτσι παίρνω και σα πω ρεφέμ τηλέφωνο. Τσόμπο 13. Δεν ξέρω τσομπόνι, δεν ξέρω ράντονι. Και το έχω το όλη φάλσο εκεί, μπαίνουν μέσα, κάνουν κλικ. Κάντε, λέω κλικ στο σύνδεσμο. Κάνουν κλικ. Ποιο κλικ στο σύνδεσμο, εκεί πρέπει να σκάσει. Ναι, μετά σε πάει. Ξέρει. Όχι, δεν ξέρω, ό,τι μου έχουν πει. Μπράβο. Λοιπόν, και πατάς εκεί. Και εσύ πουλάς με το κομμάτι πόδι, ή πουλάς με συνδρομή μηνιαία. Πόδι κοιλιά, λες κύριε Πατσάς. Πόδι κοιλιά, ψιλοκομμένο έχω. Πόδι κοιλιά παίζει. Πολύ. Ναι. Και πιάνει αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί, πιάνει... είσαι ξελασπός οικονομικά τον λιφάτσα. Έχω βγάλει 800 χιλιάρικα. Σοβαρά, βλέπω. Ναι, η Ραμόνα.
Και εμένα μου άφησε 8.000. Καλία, αφού 8.000. Κάτι δεν τα είσαι από χτες. Εσύ τώρα με τη μαμά σου ακόμα. Τώρα με τη μάνα, ναι. Μαλάκα, ζήμα να φύγω. Okay. Γιατί να φύγω. Τα όλα έτοιμα. Είναι καλή φάση. Μια χαρά, μια χαρά, πολύ καλή είναι. Πόσο χρόνο είσαι? 47 είμαι. Τι είσαι με τη μάνα σου ακόμα, ρε πάμε. Γιατί. Θα σου πω λίγο κάτι. Άμα εγώ έμενα με τη μάνα μου, ναι, αλλά το σπίτι ήταν δικό μου και είχα 4 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη. Okay. Μια, ένα τσίπερ σε 4 από κάτω. Είχα δώσει λεφτάκια για την πλατεία του χωριού. Είχα βάλει και τη μούρμη σε αγιογραφία. Είχα αγοράσει τράπουλες για όλα τα καφενεία. Είχα βάλει ρωσίδες στα μπάρ εκεί πέρα στο μαγαζί. Δεν θα λέγανε. Ο άνθρωπος μένει με τη μάνα του, αλλά είναι κύριος. Δεν θα λέει κανένας τίποτα. Έστω διά, επειδή είσαι φτωχός και μένει με τη μάνα σου, είναι το πρόβλημα. Είσαι φτωχός και μπορώ να πάω να μείνω αλλιώς. Μου έχουν πάει τα νίκια 1.700 ευρώ για μια κολότρυπα που ζητάει ο άλλος στην Κυψέλη. Χα! Όχι, πες με εσύ δηλαδή. Εσύ έχω άδικο τώρα. Έψαξε σπίτι και βέβαια έψαξε σπίτι. Γιατί είχα γνωρίσει τη Ραμόνα, μου λέει πάμε να μείνουμε σε ένα σπίτι, να ζήσουμε τη ζωή μας. Και πήγα εγώ εκεί πέρα στην Κυψέλη κάτω, πάνω Κυψέλη λέει. Εκεί στο σπίτι μου λένε 4 νίκια μπροστά. Άμα έχουμε 4 νίκια μπροστά, δεν θέλει πολύ, μου λέει. Θέλει ένα βάψιμο, θέλει να βάλει πλακάκια, θέλει να βάλει μια χέστρα. Αν μπορείτε να βάλετε και πόρτα. Λίγο έτσι με το κονίζει εδώ, λίγο να βάλει ένα σταυρουδάκι αρμόστο και εδώ να το περάσει εδώ πέρα. Δεν θέλει πολύ δουλειά που λέγανε αυτά. Ναι. Κουζίνα έχει, αλλά χωρίς ρεύμα. Δηλαδή δεν είχε περασμένη τη ρίση από πίσω για να φέρει ηλεκτρικό. Και πρέπει να πας και λέει και στη δόλη να κάνεις κατάθεση για ρεύμα. Γιατί δεν είχε και ρεύμα. Και μου λέει Έλληνας παντρεμένος φοιτητής να μην χρωστάς 10 μαθήματα. Αν έχεις κάνει τάκλιν στο Μέση, να του έχεις πάρει την μπάλα, να έχεις ένα Champions League. Και πάω και ήταν, έρχεται μια κυρία, λέει θα έρθει και η κόρη μου. Έρχεται και η κόρη της και δεν ήξερα ποια είναι η μάνα, ποια είναι και η κόρη. Ήταν και οι δύο 65 χρονών. Ήταν μια κυρία με καρέ μαλλιά. Ωραία, ναι, κυρία. Λέει, αρθεί και η κόρη. Αλλά την κόρη, πιο μεγάλη τα φαίνονταν η κόρη. Δεν ξέρω τι το διάλογο. Φόρουσα και δύο φλωράλ. Λες και παίζα σε θρίλερ για λύκη τη χώρα των θαυμάτων. Λες και μπήκα εκεί πέρα και κατέβηκα κάτι. Και μου λένε, αυτές οι προποθέσεις, κύριε. Πάω μετά γαλάτσι. Πάω γαλάτσι. Καλά, είναι. Έχει κίνηση βεϊκού. Ωραία, βέβαια βεϊκού. Γιατί ο χαμάξι αρχίδια, μαμά η κίνηση. Ναι, τα λεωφορεία είμαι. Α, όποτε φτάζω, έφτασα. Κάθομαι εκεί πέρα, το παίζω και τα λεωφορεία. Πέρα για Μιχαλάκι μια φορά. Αυτά φοράνε κράτος. Γιατί δεν ξέρεις κάθε φορά. Έκανα ένα τέταρτο. Ζητώ συγγνώμη τον κόσμο. Άμα ξεφεύγω, ζητώ συγγνώμη. Όχι, αλλά ξεφεύγω. Αλλά για όλα αυτά η θεία μου Αντιγόνη με είχε χέσει από τότε. Πες μου όμως για το σπίτι και τι έγινε στο λοιπόν, γαλάτσι. 78 τετραγωνικά λέει. Α, βορεινό. Δεν ήξερα τι σημαίνει εγώ βορεινό, ούτε θα το γράψω. Ήξερα, λέω βορεινό. Είναι λέει μεζονέτα. 78 τετραγωνικά μεζονέτα. Ναι. 70 τετραγωνικά πάνω, 8 τετραγωνικά η χέστρα τάφο κάτω. Κάτω. Κάτω ήταν ένα οικογενειακό τάφος. Μου είπε παιδό, δεν βάλτε με παιδό. Δεν βάλτε με παιδό. Λε και παίζα τέτοιο. Και πάω εκεί πέρα και μου λέει 78 τετραγωνικά βορεινό. Το μόνο που θέλω, μου λέει αυτό. Εγώ το μόνο που θέλω. Όπα! Είναι. Είναι. Ο δικό μα. Αυτό ήταν. Αμά. Εκεί έγινε η κέντα. Εκεί έγινε η κέντα. Και μου κατάλαβα. Εκεί έγινε η κέντα και κατάλαβα τι έγινε με την Ραμόνα. Μου τα είπε αυτό. Μα είχε δει. Λοιπόν. Και όπως είναι εκεί πέρα μου λέει το μόνο που θέλω είναι τον Άγιο Σπυρίδωνα τη μεγάλη εικόνα να είναι μέσα. Σου βάλε όρο να είναι όχι. Ναι, να έχει τον Άγιο Σπυρίδωνα τα 2,5 μέτρα. Είχε ένα τάμα και ήταν μέσα 2,5 μέτρα ο Άγιος Σπυρίδωνα και έμπαινα μέσα και έκανα όπως το Άλφιλτ. Ακούμπαγα τον Άγιο Σπυρίδωνα, έβγαινα. Και ακούμπαγα, ξανάβαινα. Μου λέει 1200 κατέβατα μου. 1200 το μήνα. Ναι, το μήνα 1200 κατέβατα ω κάτω στο. Ναι, με κυνήγησε μετά, μου λέει είσαι οθετημένος και εσύ κάτι δεν κατάλαβε. Έχω αρεμβόλο μου είπε. Ας το διαλογικό ταφί. Και το χειρότερο το έπαθα δυστυχώς στο. Το χειρότερο το έπαθα στην Παλίνη. Στην Παλίνη έπαθα το χειρότερο. Στην Παλίνη, καλύτερα να μην πάρω από το πόδι μου. Ποτέ. Γιατί μου θύμισε λίγο χωριό, μου λέει εδώ χωριό είναι άνετα, ψήνεται, θα κάνετε. Ωραία είναι από εκεί. Αλλά αυτό είχε ένα ντόπερμα και ένα πιτμπούλ εκεί πέρα. Στην αυλή μέσα. Ναι, στην αυλή και του λέω, έφτασα. Το παίρνω τηλέφωνο και του λέω, κύριε Νίκο, λέω, χρόνια πολλά, 6 Δεκεμβρίου ήταν. Κύριε Νίκο, του λέω, χρόνια πολλά, σας περιμένω, έφτασα λίγο νωρίτερα. Μη μου λέει. Δεν πειράζει, ρε, με αρέσει να πηγαίνω λίγο. Σκυλί! Σκυλί, με διαλύσαμε, πετάξαμε κάτω, με ξεκολλιάσανε κάτω. Να παίξω, φώναζε ο γείτονα, λέγε, θέλω να. Γέρο γείτονα και λέει, θέλω να παίξω. Ναι, με ένα πεθαμένο μάλλον. Τι ατυχία είναι αυτή, ρε Μπάμπη. Ναι, τι σε βαράει η ατυχία. Ναι. Και δεν είχα κάνει και αντιτετανικό τότε. Λύσα και τέτοια. Με πιάσε λύσα μετά. Δεν είχα τέτοια μαλλιά. Εγώ δεν είχα τέτοια μαλλιά. Μετά αυτό το δάκρυμα του σκύλου, εγώ είχα κανονικά μαλλιά. Βγήκαν έτσι μετά τα μαλλιά. Και τη νύχτα
βγάζω και στο κορμί. Θα σε ρωτήσω κάτι για το θέμα του αυνανισμού που λες, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα ταμπού και κακό είναι ένα ταμπού. Κακό είναι ταμπού. Ο κόσμο πρέπει να βαράει μαλακία. Ο κόσμο πρέπει να βαράει μαλακία. Επειδή έχουμε έναν άνθρωπο εδώ πέρα που δίνει και την ψυχολογική και την well-being παράμετρο. Ακριβώς. Έχω και το αυνάνα 13, το άλλο. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ έχω. Σε μένα δουλεύει αυτό. Ναι. Όταν βαρά το τέρα του λόγου, λε αυτό, ηρεμεί. Ναι. Χαλαρώνει. Πέφτουν οι παλμοί. Μάλιστα. Είναι μια ερώτηση στην οποία θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου, που είσαι ένας εξειδικευμένος στο θέμα, ας πούμε, του τρομπαρίσματος. Τώρα που ρε παιδί μου ζούμε σε μια εποχή η οποία υπάρχει πολύ, πολύ περισσότερα ερεθίσματα για να τον παίξεις. Δηλαδή, δεκαετία του 90, για να τον παίξεις, έπρεπε να πας να βρεις ή φιλμ να την ακουνάει η οθόνη. Όχι, έτσι. Εγώ, να λες τώρα, εγώ... ή με βυζί τον παίζω ή με κάποιον καράφλα. Ναι, ναι. Που δεν έβλεπες πολύ ξεκάθαρα. Ή εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, που ήταν στις εφημερίδες τελευταίες σελίδες που έλεγε καυτές γραμμές. Πάρε. Μπράβο, χότα, εγώ εκεί είχα χρέος του καφενείου, αυτό με διώξα. Χρέος του καφενείου, 674 ευρώ το χρέος του καφενείου σε μια μέρα. Μάλιστα. Ενώ σήμερα αυτή τη στιγμή παίρνω το κινητό μου, βάζω κάτι και τον παίζω, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι χάνεται η ανακάλυψη, χάνεται ο ρομαντισμός της μαλακίας, το πούμε αυτό. Ναι. Να το πούμε αυτό, να το δηλώσουμε αυτό. Χάνεται ο ρομαντισμός της μαλακίας. Παλιά είχε λίγο ένα αγώνα. Ας πούμε, είχε ένα περιοδικό που κολλάγανε 6 σελίδες. Το ήξερες ότι εκεί μέσα είχε πράγματα. Εμείς όντως στο δημοτικό είχαμε ένα που το είχαμε όλοι. Εγώ επειδή είχαν κλείσει σελίδες, μετά βάραγα με το πλαίσιο του ένα, τον γκρι. Αυτό είχε μείνει εκεί στο περιοδικό. Τι να κάνω. Αυτό είχαμε, αυτό κάναμε. Και το κρύβαμε πάνω από ένα μπόιλερ το περιοδικό, ας πούμε, για να μην φτάνει η κοντή σου, η γιαγιά, η μάνα σου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχει χαθεί. Πατάς εκεί πέρα και βλέπεις γαϊδούρι με δημόσιο υπάλληλο. Σεξ. Βεβαίως. Υπάρχει ένας νόμος, δεν θυμάμαι, στον νόμος του Τάδε, που λέει ότι αν μπορείς να το φανταστείς, υπάρχει τσόντα γι' αυτό στο ίντερνετ. Δηλαδή, αν μπορείς να το σκεφτείς, υπάρχει ήδη τσόντα. Δηλαδή, αυτό που λες για γαϊδούρι με δημόσιο υπάλληλο σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει τώρα μέσα εκεί, μέσα αυτό το διάλογο αυτό, αν πατήσεις γαϊδούρι με δημόσιο υπάλληλο. Υπάρχει... Σίγουρα θα υπάρχει. Υπάρχει ντόνκι δημόσια υπηρεσία. Βεβαίως. Μπαίνει τώρα γαϊδούρι και κάνει τη δουλειά του. Κάνει τη μαγεία τη μαλακία όμως. Χάνεται έτσι η μαγεία. Εσύ έχεις βρει κάποιο τρόπο να αυτοσυγκεντρώνεσαι για να βαράς ή πρέπει να υπάρχει. Χωρίς το κινητό. Μπορεί ο σημερινός άνθρωπος να βάζει μπαλάκια χωρίς το κινητό. Α, αυτό το challenge που δίνω που κάνω. Challenge, πάρετε το challenge. Πάρετε, μπορείτε, μπορείτε. Να σκεφτείτε μόνο. Να πέστε κάτω και να χαϊδεύεστε σαν το alter παλιό softboard. Βεβαίως. Μπορείτε, δεν μπορείτε. Έχετε αυτό εκεί μπροστά και χάνετε τη μαγεία. Πατάς εκεί πέρα. Πώς μπορεί άραγε να είναι το γαϊδούρι με το δημόσιο υπάλληλο. Πώς είναι ο δημόσιος υπάλληλος, είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι τιματάρχης, είναι στο κουβουσού, είναι κάτω στο πρωτόκολλο, είναι ο σεκιουριτάς, είναι ένας που μπήκε μέσα να κάνει μια ερώτηση και τον πιάνει το γαϊδούρι και του κάνει ματσούκι. Τι γίνεται εκεί πέρα. Σωστό. Και που είναι αυτή η δημόσια υπηρεσία να μεταφέρω, ας πούμε, το φορολογικό. Έχει χαθεί η φαντασία στο σύγχρονο. Έχει χαθεί η φαντασία. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ο ρομαντισμός της σημερινής μαλακίας έχει χαθεί. Βεβαίως. Γι' αυτό ο κόσμος έχει τρελαθεί. Γιατί η φαντασία του είναι εκεί μέσα. Ναι. Δεν μπορεί να σκεφτεί ο άλλος. Άμα μείνει από μπαταρία του κινητό, δεν είναι φαντασία. Τελείωσε. Μένει μπαταρία και το παίζω μετά. Τέλο. Σωστό. Εγώ θυμάμαι στο στρατό που είχα πάει τότε που δεν είχαμε. Smartphone στο στρατό δεν είχα πάει. Τίποτα δεν είχαμε. Ναι, είχε στις τουαλέντες μέσα, είχε σχεδιάσει ένας δύο βυζιά με μαρκαδόρο. Μπράβο σε αυτόν τον Bob Ross αυτόν. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο βυζιά. Ναι, ήταν σου τουρουτουθού Bob Ross αυτός. Με καφέ Van Dyck. Ναι. Κίτρινο του καδμίου. Ναι, ναι. Και τον παίζαμε όμως. Μπράβο. Τα οποία δεν ήταν κάποια βυζιά. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει κάνει ο Μανάρα να πει σαν επίπεδου βυζιά, ας πούμε. Σκεφτόμουν όμως ότι τα βυζιά αυτά είναι κάποιο άνθρωπο. Ναι. Ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ κατέληξα τη μαλακία γιατί ήμουν άτυχος στα ραντεβού. Μάλιστα. Πολύ άτυχος. Πολύ άτυχο στις επιλογές των σχέσεων. Συμβαίνω. Τι συμβαίνει. Εγώ είχα μια κοπέλα πολύ γονό, πάω τουρκοβούνια. Είχα. Ναι. Έκανα παρκάρω 2,5 ώρες κάθε φορά. Πιο γρήγορα έκανα. Πάω παρά παρκάρω. Ένα σκοτάδι φύγω. Πήγε. Απάτω το βρούμε καπάνω. Θα τα αφήσει το πολύγωνο κάτω την εκκλησία εκεί πέρα, κάτω και κάτι φορά αστέρα πολυγόνου. Λέω, τα αφήσει εδώ στο γηπεδάκι εδώ πέρα. Που... Πάω εγώ τη βρίσκω την κοπέλα, μια χαρά και πηγαίναμε καλά. Με την κοπέλα ξεκινήσαμε πολύ. Πώς τη λέγανε την κοπέλα, αν επιτρέπετε. Πώς τη λέγανε την κοπέλα. Χριστίνα. Χριστίνα. Κυριλήσαμε καλά με το Χριστίνακι, το Χριστίνακι, το Χριστίνακι. Ξεκινήσαμε καλά με το Χριστίνακι, όλα καλά με το Χριστίνακι, 5 μήνες το Χριστίνακι. Μου λέει μια μέρα το Χριστίνακι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ούτε θα βάλει άλλη, ούτε χέστηκα, δεν είμαι κάθε φορά να ασχοληθώ με τι μαλακίε τώρα. Μου λέει αυτό, Χριστίνα πάγα μπόλι. Λέει τότε ήταν μόδα μπόλι. Πήγαν όλοι για μπόλι, χαλάγανε 70 ευρώ. Σωστό, σωστό. Απά μου λέει για μπόλι. Απά με τη φίλη μου τη Ματίνα, πάω μπόλι. Ωραία, ωραία, πάει για πόλη. Ωραία. Και βγαίνει, μου λέει, φεύγω. Και είχε ένα μήνυμα μέχρι το. Μέχρι το μουνί ήταν το μήνυμα αυτό. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Αυτό είχε βγει έξω και λέει, γιατί δεν με καλύπτετε, κάνει κρύο. Βάλτε να κάνω όλο κάτι. Και λέω.
Που θα πας έτσι, παιδάκι μου. Εντάξει, μπόλιγκ είναι αυτό, μπόλιγκ είναι αυτό. Τι θα κάνει. Και τον μπόλιγκ είχε σκύψει, μου έχει κίνηση. Έχει δεν κίνηση είναι. Αυτό. Πέφτει κάτω, κάνει. Αφού τα άλλα, ήταν έτσι, και καλά. Γιατί είχε εξυπηφόρο εκεί. Λοιπόν, τι θα κάνει. Τι θα κάνει, παιδί μου. Όχι, μου λέει αν είσαι και είμαι ζηλιάρη, καραγκιόζε. Το διάλεγα. Το βούλο ακόμα. Το βούλος. Και πάμε στην ταβέρνα. Στο λόφο αξιωματικό στο Περιστέρι, την καλύβα του Κοσμά, ωραία, δίπλα από τα λαστιχάδικα εκεί πέρα του Κονόμα, εκεί πέρα τα λάστιχα. Και λέω, θα κάτσουμε, λέω. Και τότε ήταν τα Ericsson εκεί, εκεί με το πορτάκι που έκανα κλακ, κλακ, κλακ. Κλα, κλα. Τα Ericsson τα κινητά. Α, ναι, 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 με το πορτάκι. Και πέρα, το μήνυμα το βλέπε, σαν teletext. Σωστό. Σεβιλ West, Σεβιλ Γκουτάντ, ένα-ένα, το 104. Λοιπόν, σου λέω, και γράφει ένα Γιάννη με τέσσερι τελίτσε. Γιατί τέσσερι τελίτσε και όχι δύο. Τέλειε τελεχτέ. Κάτσε εγώ, τι έγινε τώρα, αφού είπε, θα πάει με. Με μια κοπέλα, α πούμε, την ξέρω. Εμπόγει. Ναι, και ο πατέρα τη κοπέλα και επίτροπε στην εκκλησία. Πολύ καλό κύριο, φοβερή οικογένεια, τέλο πάντων. Και αυτό εκεί πέρα έγραφε έτσι. Και εγώ το θορυβήθηκα. Λέω, α πούμε, έρχεται αυτή, είχε πάει τουαλέτα. Είχε χεστεί, είχε ένα πρόβλημα, α πούμε, για γαστρεντερίδα. Επίδε κόλλησε, χάσει λέει 9 κιλά, λέει μια γρήγορη δίαιτα. Τέλο πάντων, αυτά δεν μερικοί κάπου. Παλακίες. Και έρχεται εκεί πέρα και τη λέω: ρε κοπέλα μου, όλα καλά. Ωραία. Ο Γιάννης ποιος είναι, μου λέει: ποιος είναι ο Γιάννης. Ποιος είναι ο άντε το κούμπο, δεν είχε γεννηθεί τότε. Ποιος είναι ο Γιάννης, λέω τότε. Τρελάθηκα, ρε φίλε. Τρελάθηκα. Και μου λέει: τι κάνει, ψάχνει τα κινητά. Λέω: εδώ βγήκε μήνυμα εδώ πέρα, Γιάννη. Μόνο η ψωλή του Γιάννη δεν βγήκε. Δεν βγήκε το πέος του Γιάννη να περάσει σαν λιγκάρι, σαν μια βίδια, να περάσει απέναντι. Αυτά που αφήνουν και ίχνια μου. Που αφήνουν και ίχνια από πίσω. Και αυτοί πάνε μερικοί και πληρώνουν και τα τρώνε αυτές τις μαλακίες. Να κάτσε και λέει, άμα δεν φας ένα λιγκάρι, πολύ. Και να κάνεις σαν τον Γκάρι από τον πόσο γαράκι. Μιου. Λοιπόν, και φεύγει. Και λέω, τι να τα μωρέ με άντρας. Σοβαρά μιλάς. Τι είσαι, γιατί το πω, τι είσαι, μαλακίες, λέω, της εποχής. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και σηκώνεται και φεύγει μέσα στη βροχή, κοπέλα. Και έφαγα ένα κιλό παϊδάκια, δεν αφήνω, είχα παραγγείλει, μαλάκας είμαι. Είχα έφαγα ένα κιλό παϊδάκια, ένα μαρούλι, μία τζατζίκι, μία πατάτες και ένα κατρουτσάκι λευκό κρασί της ταβέρνας εκεί, φοβερό κρασί. Φοβερό κρασί. Ναι, και μου λέει ένας, μπράβο σου, είσαι κύριος, καλά έκανες, μου είπε ένας εκεί, ο οποίος ήταν έφορος και μου είπε, καλός. Ναι. Τα έφαγα όλα. Τα μπλάνησα, τα ροκάνησα, να έφεσα Χριστούγεννο. Είχα φάει κέρατο, να μην φάω και τα παϊδάκια. Την έχασα αυτή την κοπέλα. Αν είσαι πουθενά, σε συγχωρώ. Αυτό ήταν. Εντάξει. Εστά, επειδή καταλαβαίνω ότι με τη Ραμόνα η σχέση ήταν λίγο, δεν ήταν πολύ υγιής. Ω, δεν πήγε. Τι υγιής, αφού είχε μουστάκι. Πρώτο. Αυτό, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Καλά, δούμε, λε, κρατιέ τη μούρη. Ναι, λοιπόν, και σε εκμεταλλευόταν για να σου φάει λεφτά τον Ιφάν. Τα τα λεφτά μου τα φάγε. Εσύ γενικότερα, παιδε, μια σχέση με την οποία να νιώθει και εσύ καλυμμένο, ναι. Γεμάτο μέσα ναι. Σου συναισθηματικά ένιωσα. Και σεξουαλικά να μην μπεκλερά όλη μέρα. Ένιωσα. Έχεις. Τώρα πρόσφατα έχει πάρα πολλά χρόνια. Όχι, στη Μακρακόμη είχα πάει. Στη Μακρακόμη. Ναι. Μακρακόμη είχα μια κοπέλα εκεί πέρα που πήγα κανονικά. Με αγαπήσαμε, δεχτήκαμε έτσι όπως είμαι. Λέω ναι. Το παιδί, εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Θα στηρίξουμε το παιδί, θα τα αγαπήσουμε το παιδί. Θα το έχουμε από κοντά το παιδί. Γαμπρός είναι, την κοπέλα το θέλει. Ναι. Όλοι μαζί ξεκινήσαμε την οικογένεια εκεί πέρα να μπούμε στο σπίτι του. Στη Μακρακόμη. Ναι, μέναμε από κάτω, άφτιαχτο το σπίτι στα τσιμέντα. Μέναμε στην πιλωτή από κάτω. Μέναμε στο πρώτο, αυτό είναι διόροφο το έχει εκεί πέρα. Όπως όλα στην επαρχία. Ο κύριος Στέλιος το έχει διόροφο, χωρίς άδεια βέβαια. Μην τα πούμε αυτά. Αυτοί μέναν πάνω σε ένα look σπίτι, τα πεθερικά μου, ωραίο πεθερικά. Έτοιμο. Εμείς μέναμε από κάτω στεγνά, στα μπετά. Είχε ρε παιδί μου ρεύμα νερό και τα λοιπά. Είχε ρεύμα νερό, ένα κρεβάτι, ένα τζάκι, μια κατσαρολίτσα, την αγάπη μας και το τρακτοράκι από κάτω. Τι έχουν τα σπίτια, ένα ποδήλατο με σκασμένο λάστιχο, μια μπάλα λες και έχει ινομοιώματα, έχουν βγάλει καρούμπαλα η μπάλα από μέσα, μια σελέκτη εκεί πέρα. Τι έχει, ένα λάστιχο, ένα σκυλί που του δίνει ψωμί στην επαρχία, νομίζω ότι το σκυλί. Που σε κάνω να αισθάνεσαι άβολα που λένε τούφο που με βάλει ψωμί με νερό, δεν το κακοποιούμε, αλλά το έχουμε δεμένο. Αυτό. 20 χρόνια μια 20 λυσίδα. 20 χρόνια μια λυσίδα που πολύ καλό φύλαξε την οικογένειά μας. Δεν το κακοποιήσαμε, ποτέ δεν το πειράξαμε. Τι είναι αυτό εκεί, τι δέντρο είναι αυτό, τα σκατά του είναι, δεν είναι δέντρο. Είχανε, λοιπόν, αλλά δεν τα κακοποιούνε στην επαρχία τα σκυλιά, τα σέβονται. Γιατί σου λέω να πεθάνουν όλοι, δεν με ακούσεις εσύ. Λοιπόν, και ήμουνα μια γράμμα την κοπέλα. Αυτό. Μείνατε καιρό, ρε παιδί μου. Μείναμε 6 μέρες εκεί. Ah. Πήγε πολύ καλά, σου λέω. Ξεκίνησε ωραία. Πολύ ωραία. Προξενιό ήταν αυτό. Αυτό δεν ήταν προξενιό. Ah. Αλλά ταιριάξαμε ωραία. Ωραία φάγαμε ωραία. Γλυκό νεράτζι, του γνώρισε και η μάνα μου. Μια χαρά. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Με νίκησε η μαλάκια. Όποια και να έχει, γενικά η μαλάκια. Γιατί αυτό έχει από 12-13 χρόνια. Και δυστυχώς το έπαθα τη χειρότερη στιγμή
Που είχαμε πάει επίσκεψη σε ένα άλλο σπίτι, είχαμε πάει σε μια θεία της που γιόρταζε. Γιόρταζε, θεία της, είπε Αθανασούλα. Τη λέγανε και ήταν πάμε στη θεία της Σούλα, την Αθανασούλα. Η θεία Αθανασούλα, ωραία, θα... και όντως επειδή την πολύ μεγάλα μαστάρια θεία Αθανασούλα, εγώ ερεθίστη. Και λέω, για να μην κάνω καμία βλακεία και πω καμία βλακεία σου και χαλάζει, πήγα. Το δηλώνω, α πούμε, πήγα στο μπάνιο μέσα και δεν είχε. Δεν είχαν μπάνιο ακριβώς. Είχαν μέρος, μου λέει που είναι. Μου λέει, από είναι έξω. Ναι, περπάτησα 90 μέτρα πάνω στο μπάνιο. Στη φρουρά, είμαι στο 400. Πού είμαι, μα τραπίδα θα κάνω. Και μου λέει, εκεί το πέθανε στο κρύο. Βγήκα με το κοντομάκι γιατί είχαν μέσα φωτιά εκεί πέρα του θανάτου. Στο ένα δωμάτιο, στο άλλο τα είχαν σταλακτήτες. Το ένα δωμάτιο στην επαρχία του θανάτου. Ναι. Τα βγάζει όλα. Με... Ξυλόσωμπε και ξυλόσωμπα, μπράβο. Ναι. Και είναι 19 άτομα. Και μπουρεί μέσα έτσι και μεγάλο. Μπουρεί και κορονοϊό όλοι μαζί. Αν μπορείτε, 19 άτομα όλοι. Δομή εκεί. Το άλλο είναι παγωμένο. Δηλαδή είναι κάτι σαν, δεν ξέρω, σαν τον Κρόνο ήταν το γύρω-γύρω και μέσα ζέστη. Και μου λέει, να πάει, κατουρίζει εκεί πέρα. Και περπάτησα 90 πέθανε στο κρύο. Έπαθα πλεμονία έπαθα να πάω. Που πα και τελικά μια τρύπα στο μια τρύπα με ένα τσιμεντόλι θα βάλει τα πόδια σου πάνω. Και άρχισα, λέω, έβλεπα μια σαύρα, μ' άρεσε. Μια σαύρα ήταν στον τοίχο, έτσι ήταν περίεργη. Κουνιόταν περίεργα, πάρτα, λέω εσύ. Άρα τελικά δεν κράτησε η σχέση, ας πούμε. Ούτε η σαύρα κράτησε πολύ, δεν κράτησε αυτή η σχέση. Γύρισα πίσω και μου λέει, ας πούμε, σε βλέπω κομμένο. Λέω, λογικό είναι, αφού έκανα 200 μέτρα να βάλω τα παλάκια. Έφτασα στην Ξινιάδα από την Μακρακόπη για να βάλω τα παλάκια. Εσύ, ρε παιδί μου, έχει συμβιβαστεί με αυτό. Έχω συμβιβαστεί. Μια σχέση μακροχρόνια δεν θα έχει. Δεν θα έχω τίποτα. Δεν θα έχω τίποτα γιατί δεν θέλω. Δηλαδή δεν κρατάει. Εγώ είμαι άχρηστο, είμαι καραγκιόζη. Τώρα την περίοδο του γιορτών δεν νιώθει μια μοναξιά παραπάνω. Καμία μοναξιά από τη μάνα μου. Okay. Κάτσε με τη μάνα μου, μια χαρά. Βάλουμε. Και τι θα βάζει, θα βλέπετε εορταστικά στην ώρα. Κοκλώνει εκεί πέρα, χορεύουν εκεί πέρα το τζου, το δύο αυτά εκεί πέρα που. Πού ρε, αγάπη μου, έχω μάτι, έχω μάτι. Με κοκλώνει που έχει βυζάρε, έχει νιώσει. Συγγνώμη, όχι, απαράδεκτη ερώτηση. Πάμε παρακάτω. Το παίζω για κοκλώνει, άμα θες. Το λέω δημόσια, μα ακούζει. Καλύτερο από όλου βαράζει παραγωγή. Έχει πολύ, πολύ δεκολτέ κοκλώνει. Μπράβο, τι και καλά κάνει. Αφού έχει βυζί, έχει δεκολτέ. Άρα τώρα την περίοδο γιορτών τι σκοπεύει να κάνει, παιδί μου. Αλλαγή χρόνο πώ θα την κάνει. Αλλαγή χρόνο την κάνουμε τραχανά, μα τραχανά. Πάρα πολύ, τραχάς με τυρί φέτα από το χωριό, ωραία. Ρε μήνεις, τι μιζέρια είναι αυτή, ρε. Δεν είναι μιζέρια, είναι αλήθεια. Εσείς το βλέπετε μιζέρια γιατί έχετε στο μυαλό σας έναν ιδεατό κόσμο τον οποίο θα διαλύσουμε με την απεσιοδοξία. Κάτω το γέλιο και το χαμόγελο των Χριστουγέννων. Ζει το Γκριντς. Νόπανα. Σταυρός δεν πάμε. Άμα είναι σταυρός που είναι Χριστούγεννα. Άμα είναι. Σταυρός από Χριστούγεννα. Όχι, ρε μπάμε. Κάνω τι κλαίω, τα αρχίδια με ενδιαφέρει. Ας πω, έχω την μπάλα μου. Και έχω και εμένα. Τι άμα μου κάνει. Εδώ το έχω. Το σηκώνω και το τζεντάι του. Το έχει παθεί. Ρε μπάμε, με στεναχωρείς ρε φίλε. Είναι άγιες μέρες τώρα. Μέρες θαλπορείς, αγάπης, οικογενειακής. Μωρέ, θυμώσαι τώρα. Σε σκέπτομαι να είσαι μόνος, να κοιμάται μάνα του δίπλα, να πες κοκλώνεις και εσύ να το παίζεις με το κοκλώνι. Δεν είναι ωραίες εικόνες. Μια χαρά εικόνες, είναι το συγχρόνιο τον κύκο. Μια χαρά εικόνες, να σου πω τώρα κάτι εγώ. Ποια είναι η καλύτερη, δεν είναι ωραία να είσαι με τη μάνα σου Χριστούγεννα και, και βάλε μαλακία και αγαπέ για ύπνο το πλάι και μην χαλάσει ένα ευρώ ή να πας να κολλήσεις γρήπες τώρα κάτω εκεί πέρα στα μπουρδελάδικα που πάτε που έχει τα καπνάδικα αυτά και χορεύουν και διασκεδάζετε και έχετε φίλους. Γιες ρε πάμπι να σε δει. Δεν θέλω να με δει κανένας. Κάτω τα Χριστούγεννα. Όχι ρε τι, ξεκόλα. Παράτε μαλακία. Δεν είναι κατάσταση αυτό τώρα. Δεν είναι αυτό μήνυμα ρε ηλίθεια να δώσουμε στον άνθρωπο. Παράτε μαλακία. Ε, όχι απλά κατάσταση.